Είμαστε εδώ σήμερα για να καταθέσουμε τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας και από κοντά, μιας και ο Υπουργός δεν απαντάει στα αιτήματά μας που έχουμε ήδη στείλει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους δεν αγγίζουν καν τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας. Ειδικά για τον κλάδο το δικό μας, είναι μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων οι οποίοι μένουν απ' έξω επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάδοι τους στις επιχειρήσεις που πλήττονται. Τα μέτρα αυτά για τους αυτοαπασχολούμενους θα πρέπει να διευρυνθούν, να υπάρξουν αναστολές πληρωμών σε ΔΕΚΟ, πάγωμα σε οφειλές σε τραπεζών και να είναι για όλους τους συναδέλφους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το πρώτο και κύριο ζήτημα που θέλουμε να καταθέσουμε είναι να δοθούν άμεσα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την άμεση ενίσχυση των πρωτοβάθμιων δομών υγείας, όλων των δομών υγείας. Αποδεικνύεται περίτρανα όλα αυτά που λέμε τόσα χρόνια, ότι οι πολιτικές που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, πολιτικές υποβάθμισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα είναι εγκληματικές. Εντάξει και συμφωνούμε και παίρνουμε μέτρα μας για την ατομική ευθύνη που προκυρήσει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ χρειάζεται επί της ουσίας ενίσχυση των νοσοκομείων με κρεβάτια, με μονάδες εντατικής θεραπείας, την άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων διωγγώνονται αυτό το διάστημα και τα μέτρα στήριξης που έχει προκηρύξει η κυβέρνηση κρίνονται επί οίκως ανεπαρκή, μιας και απλά μεταθέτουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοτεχνών για αργότερα. Γι' αυτό το λόγο και εδώ σήμερα ήρθαμε να καταθέσουμε τα εξής αιτήματα. Να ενταχθούν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι στο να πάρουν το επίδομα που δικαιούνται, μιας και αφορά την ίδια την επιβίωσή τους ουσιαστικά, αφού με αυτά τα χρήματα θα κληθούν να ζήσουν για αυτό το μήνα τις οικογένειές τους. Τον ορισμό αφορολόγητου ορίου για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, για να έχει ουσία και η φορολογική αναστολή που έχει εξαγγείλει την κυβέρνηση. Αλλιώς τις αρχές του Μάη, στον Ιούνι, θα γίνει χαμός έξω από τους κισέδες της εφορίας. Την απαλλαγή από την καταβολή των ατομικών εισφορών ασφάλισης χωρίς να χαθούν τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Με την άμεση ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την αναστολή των υποχρεώσεων, των δανειακών και των ρυθμίσεων προς τις τράπεζες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς στόκους και προσαυξήσεις έως το Σεπτέμβρη. Το ίδιο να ισχύει και για τους άλλους οργανισμούς, ΔΕΗ κτλ. Να θυμίσουμε στους συναδέλφους ότι τα σωματεία μας δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, συνεχίζουν και λειτουργούν με άλλες συνθήκες, επικοινωνούμε μαζί τους και περιμένουμε από εκείνους να κάνουν το ίδιο. Είμαστε εδώ και σήμερα στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο που έχουμε χαράξει και δεσμευόμαστε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.